οι τρίχες λες εσύ. Γεμάτο τρίχες λέω είναι εδώ. Είπα κι εγώ. Πάω. Πού πας πάλι? Στο πρακτορείο για τα εισιτήρια. Μα σοβαρά δηλαδή το αποφάσισες? Το αποφασίσαμε. Η μαμά και εγώ φέτος έχουμε την κρουαζιέρα μας. Τι θα την κάνετε καλέ, αφού έχουμε ηλεκτρική κουζίνα? Ποια τι θα την κάνουμε? Την κρουαζιέρα. Πάψε εσύ ζώνο κατ' το πετραλονίτικο. Ε, όχι ζώνο. Ζώνο, ζώνο. Έλα Χριστέ και Παναγία. Κρουαζιέρα με ένα παπόρι. Και να ταξιδεύει συνεχώς. Το ένα νησί, τ' άλλο νησί, σπέτσες, ίδρα, Μύκονος, συντροφιές, πάρτι, κοκτέιλ, χορός, φλερ. Εμένα θα μ' άρεσε. Ω, ναι, 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 εσύ το ξέρω. Νοικοκυρούλα, χαροποίητη, ντεμπελιά δεν τη γνωρίζει. Όμως όχι, φέτος θα γίνει το δικό μας. Να γνωρίσεις κι εσύ κανέναν άνθρωπο της εποχής. Όχι από αυτούς που τριγυρίζουν στα σιδερικά και βοηθάνε τον μπαμπά. Τον Άγγελο εννοείς, ε? Ξέρεις πολύ καλά ποιον εννοώ. Σε παρακαλώ πολύ. Ω, ναι, ναι, το ξέρω. Ο κύριος Άγγελος, λαμπρός νέος, το δεξί χέρι του μπαμπά. Μπλε κοστούμι τις Κυριακές, φτωχός αλλά τίμιος όπως λένε τα ηθικοπλαστικά βιβλία και πέφτει το δάκρυ ποτιστήρι. Εμένα σ' αρέσει, και αυτό το ξέρω. Όμως φέτος ο κύριος Άγγελος θα σε χάσει, η κρουαζιέρα θα φασίσει. Και ο μπαμπάς, είπε τον ναι. Ο μπαμπάς αν κοτάει ασπιτόχει στη μαμά. Πρέπει να ξέρεις Χρυσό μου ότι εδώ μέσα κάνει πάντα ό,τι θέλει η μαμά. Ο μπαμπάς απλώς είναι... Κόπανος. Αχιμίνα, τι είναι αυτά που λες? Κόπανος λέω χρειάζεται στο χαλί. Έχει γεμίσει σκόνη. Τέλος πάντων. Τσάου. Γεια σου. Που λες, Άγγελε. Αυτό που σου λέω, Μαρούλα, ίσως δεν πρέπει να ξανασυναντηθούμε οι δυο μας. Κατάλαβα. Δεν μ' αγαπάς πια. Αν σ' αγαπώ, εγώ το ξέρω. Και το μαξιλάρι μου που με βλέπει να ξαγρυπνάω τις νύχτες. Ε, τότε. Μεγαλοπιαστήκατε, Μαρούλα. Εσείς τώρα πια ανήκετε σε άλλον κόσμο. Ενώ εγώ είμαι ένας υπάλληλος στη δουλειά του πατέρα σου. Αν μάθει η μητέρα σου πως βγαίνουμε μαζί έξω, θα γίνει έξω φρενών. Δεν με νοιάζει ό,τι κι αν μπουνε. Εγώ σ' αγαπώ. Θυμάσαι το παλιό σπιτάκι με την κλιματαριά που μέναμε στα κάτω πετράλωνα? Περνούσα απ' έξω. Σφύριζα και έβγαινε στο παράθυρο. Και σου πέταγα ένα γεράνι από τη γλάστρα μου. Όλα αυτά πέρασαν πια. Τώρα εσείς ετοιμάζεστε για κρουαζιέρες πολυτελείες. Εκεί θα κάνεις καινούργιες γνωριμίες. Άλλη ζωή. Εμένα δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Έχω κι εγώ το σχέδιό μου. Δηλαδή? Θα δεις. Ο μπαμπάς λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να παλεύει στη ζωή. Ε, κόρη του δεν είμαι. Ε, λοιπόν, να παλέψουμε. Είσαι? Αν είμαι, λέει. Μωρέ, μέχρι και με τον καρπόζυλο τα βάζω. Ε, τότε να μην μου ξαναγκρινιάξεις άλλη φορά. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Ένα φυλάκι. Πάμε τώρα, γιατί θα περιμένει ο μπαμπάς και ποιος τον ακούει. Μαμά, παιδιά μου, ελάτε! Έχω να σας αναγγείλω ένα σπουδαίο γεγονός. Τι σημαίνει, Μαρή? Απ' αύριο, παιδιά μου, ο μπαμπάς σας θα ανήκει στη λέσχη των ευγενών. Από αύριο, αγαπητά μου τέκνα, ο πατήρ σας δεν θα είναι σκέτος Αντώνης Καρτελής, αλλά ο Σερ Άντωνη Κάρτρας. Thanks. Α, ήρθες, μπαμπά. Ναι, παιδάκι μου, ήρθα. Μου τηλεφώνησε η μάνα σου, να έρθω αμέσως. Είναι, λέει, ανάγκη. Τρέχει τίποτα? Τι να τρέχει, δεν την ξέρεις τη μαμά? Για ψήλο πίδημα χαλάει τον κόσμο. Να, τώρα έχει ξεσηκωθεί με εκείνη την κρουαζιέρα. Άκουσε με. Θα σε ρωτήσω κάτι. Αλλά... θα ήθελα και εσύ να μου μιλήσεις σπαθί, όπως μιλάμε πάντα δυο μας. Ναι, μπαμπάκα μου, να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Εγώ ξέρεις, είμαι μαζί σου. Μπράβο, μπράβο. Δεν μου λες. Ο Άγγελος... Α, όχι, θα βολιές, όχι. Είπαμε σπαθί, όπως μιλάμε δυο μας. Σου μιλάω. Σ' αρέσει? Τα γιονιού του κλειδώνου έχουμε σήμερα. Μίλα, το λε θέλεις? Ό,τι πεις εσύ. Μωρέ, εγώ λέω. Αλλά βλέπεις, έχω και την άλλη τη μουρλή.
Ποια είναι η Μουρλή? Η μάνα σου. Και εγώ νόμιζα πως έλεγες για την Τζούλια. Μωρέ, αυτή είναι θεόμουρλη. Λοιπόν, άκουσε να δεις ένα πραγματάκι. Θα σου πω κάτι, αλλά θα μείνει μεταξύ μας. Του Άγγελου του έκλεισα θέση να έρθει μαζί μας. Ο Άγγελος μαζί μας, στην κρουαζιέρα, μπαμπάγια μου. Σιγά, σιγά, άκουσε εδώ, πρακτεδάκι μου. Να έχουμε και ένα τρίτο στη συμμαχία μας. Ναι, γιατί ο άλλος ο... Ο κύριος Μάκης. Ναι, πολύ πονηρός μου φαίνεται. Και εμένα, η μαμά όμως. Ας τη μάνα σου. Αυτή έχει δει μυαλό μόνο στα χασάπικα. Ποιος άλλος είναι μέσα? Ο κύριος Διτής. Μέσα είναι αυτό το βλεμμένο. Μέσα είναι. Λοιπόν, σας πω ένα ένιγμα. Ναι, ωραία, θα μας πει ένιγμα. Ακούστε λοιπόν. Πάνω σε ένα σύρμα κάθονται τρία πουλάκια. Και ξαφνικά πέφτει δίπλα τους μία ντουφεκιά. Τα δύο πουλάκια φύγανε, αλλά το τρίτο έμεινε. Γιατί έμεινε? Γιατί? Ναι. Γιατί ήταν δεδεμένο πάνω σε ένα σύρμα? Όχι, γιατί ήταν ψόφιο. Ψόφιο. Λοιπόν, να το πάρει το κοντά. Να το πάρει. Παιδί μου, πες μας λοιπόν, γιατί το τρίτο πουλάκι δεν έφυγε αφού έπεσε δίπλα του η ντουφεκιά? Γιατί ήταν κουφό. Κυρία, κυρία, τρεχάτε. Ο κύριος κάτι έπαθε. Ναι, ελάτε γρήγορα. Ελάτε. Όλοι δεν ξέρω. Κάτι έπαθε. Αγγελίστρα μου, παπά! Κύριε Κατερλή, μητέρα μου! Αντώνη μου, τι έπαθες! Δεν είμαι ο Αντώνης μου! Ποιος είσαι? Είμαι ο Φρανσέσκο Τζιάκομο, κορόιτο τη Καρτέλη. Καλώς την Ιντερφόλ μου. Λοιπόν. Σπουδαία νέα, μπαμπά. Δηλαδή, μάθαμε τι ζωή άνθρωπος είναι ο κύριος Μάρκης. Τι μάθατε? Θα τα χάσεις, μπαμπά, όταν το μάθεις. Μωρέ, λέγεται, θα με σκάσετε. Δεν είναι αδελφή του. Όπα. Φιλενάδα του είναι. Λέγε μου τέτοια. Λέγε μου τέτοια. Κομπίνες κάνουνε. Τη στέλνει, το βοηθάει, του κλείνει δουλειές. Ψιλοπράγματα δηλαδή. Αλλά παρουσιάζονται για αριστοκράτες. Τα πουλάκια μου. Για πες και εκείνο το άλλο που μάθαμε. Α, ναι. Το πιο συνηθισμένο κόλπο είναι η λιποθυμία. Τι είναι? Λιποθυμία. Βρίσκουνε κανένα βλάκα, συνήθως παντρεμένο. Γεια, σε παρακαλώ, για, μάλιστα. Του ρίχνεται αυτή του βλάκα. Μάλιστα. Του λέει εκείνη, αέρα, αέρα. Μάλιστα. Την ξεκουμπώνει ο βλάκας. Για να πάρει αέρα. Μάλιστα. Και εκείνη την ώρα μπαίνει ο αδελφός. Μάλιστα. Και του λέει του βλάκα, κύριε, μου προσβάλλετε την αδελφή. Πέσε τόσα. Μάλιστα. Μα πού τα ξέρετε εσείς? Ορίστε! Πού τα ξέρεις εσύ, μπαμπά, όλα αυτά? Καλά, δεν καταλαβαίνω. Τι είμαι, βλάκας? Εσύ, παιδί μου, έχεις, μπαμπά, ατσίδα. Σαϊτοδέλφινο. Λοιπόν, κύριε Αντώνη, σας θαυμάζω. Αμ, καλυγώνει ψήλο, μπαμπά, σε μπαμπά. Καλυγώνω ψήλο, αλλά με καλυγώσανε. Δεν μου λες εσύ, ναι, στο καβούρι πήγες? Εντάξει, από εκεί. Θα βγει λαγός. Δηλαδή? Θα έρθει το ίδιο τον καρσόνι να το ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Πού θα έρθει? Απόψε στο κέντρο. Καταπληκτικές υπρόγειες, αλλά τι πρόγειες και κουραφέξαλα. Να σας πω εγώ ένα τραγούδι ελαφρά Σινάτρα για να πέσετε ξέρι. Ναι, δεν ξέρει, τα μένει ξέρει. Όχι, ωραία, τότε να σας πω ένα τραγούδι των Beatles. Τι είναι αυτό? Των δημοσίων σκέψεων. Και τι είπατε, τι είπατε? Τι είπαμε, τι είπαμε. Αύριο θα τα πούμε, στην κουραζιέρα.
άλλο. Να ψέψει στο βουνό και κάτω στο γυαλό. Σφράγισα τη βραχή με τον αυγερινό. Γράφω στον ουρανό να ψάξει να σε βρει. Γράφω στον ουρανό και στέλνω γράμμα και ένα φιλί. Ένα φιλί γλυκό και της καρδιάς μου το μυστικό. Κι αν πάρεις το φιλί και την επιστολή, θα περιμένω στο δειλινό. Σημαντικός το πρώτο αστέρι τα πω στον ουρανό. Γράφω στον ουρανό και στέλνω γράμμα και ένα φιλί. Ένα φιλί γλυκό και της καρδιάς μου το μυστικό. Κι αν πάρεις το φιλί και την επιστολή, θα περιμένω στο δειλινό. Σημαντικό πως το πρώτο αστέρι θα βγω στον ουρανό. Κάνετε εσείς εδώ? Κοιτάμε τη θάλασσα, μπαμπά. Ναι, κοιτάτε τη θάλασσα για να δείτε αν έχει ψάρια. Ωραία, για να κοιτάμε τη θάλασσα είμαστε τώρα ή για να κοιτάξουμε τι θα γίνει. Τι θέλετε να κάνουμε? Τι θέλω να κάνετε? Θα σας πω το σχέδιό μου και θα δείτε τι θα κάνετε. Πρώτα όμως θα κάνετε κάτι άλλο. Τι άλλο? Προς Μάρς, φιληθείτε. Ορίστε. Φιλήσε την ευρεμουλιάπα. Τι είναι, βρε, γιατί ζαλίστηκες, τι σου ζήτησα, να τη δαγώσεις. Παπά. Παπάκια στα αυτιά σου. Δεν αγαπάς, βρε. Εγώ... Τι, δεν το πιάσα καλά αυτό. Εσύ τον αγαπάς. Εγώ... Εσύ, αυγό. Κατάλαβα. Αγαπιόσαστε. Σας αραβωνιάζω. Φύσετε, ρε. Άντε, ρε. Μάλιστα. Φύσετε, ρε. Πώς φυλάς έτσι, ρε, πουλάκι μου, σαν να δοκιμάς ρακινόλαδο. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Νετάρεσε. Και τώρα, ακούστε το σχέδιό μου. Εσύ, Μέρη, θα κάνεις την ερωτευμένη στην απάτη. Σε ποια απάτη? Στο Μάκι. Μάλιστα. Τι είναι αυτά που λέτε? Σιωπή εσύ. Σύνος δεν θέλω. Ορίστε μας. Θα ρηχτείς στο Μάκι. Φέρ του το έτσι να νομίζει ότι σε ξετρέλανε με τη γοητεία του και ότι τον θέλεις για άντρα. Τι άντρας? Μα αφού εγώ... Άσε να τον έχουμε για ρεζέρβα. Γιατί εσύ μπορεί να κλατάρεις. Μα τι λες τώρα, μπαμπά? Έλα μωρέ, γαμπρός μου είναι, να μην του κάνω και ένα αστιάκι. Λοιπόν, όπως είπαμε, πρόσεξε. Εσύ θα κάνεις ότι ξαφνικά σου ήρθε μεγάλος έρωτας για το Μάκι. Μα καλά, ξέρει Μέρη από τέτοια? Γιατί δεν ξέρει? Επειδή αγάπησε εσένα θα πει ότι είναι βλάκας. Όρη μου είναι. Μα και τι θα βγει από αυτό? Θα βγει. Ο απαθεώνας μόλις μυριστεί πρίκα θα την κάνει πέρα την τόλα. Και? Και το πάνι είναι να τους διαιρέσουμε. Είστε τρομερός, κύριε Καρτελή. Όχι τώρα πια, κύριε Καρτελή. Μπαμπά. Μάλιστα, μπαμπά. Μαντράχαλε, μαντράχαλε. Μπαμπάκα μου. Τσαπερδόνα μου. Κοίταξε όμως τώρα, μη μάθει τίποτα ακόμα η μάνα σου, γιατί καήκαμε. Α, όσο γι' αυτό το ξέρω πως δεν με θέλει για γαμπρό. Αυτή θέλει αριστοκράτη. Μω, άσε εσύ και θα δεις. Άσε και θα δεις. Τράβα τώρα εσύ για τα ρομαντικά. Εγώ εντωμεταξύ θα ειδοποιήσω τον κύριο Μάκη ότι τον ζητάς κατετηγώντας. Καλά, και πώς θα τον ειδοποιήσεις? Πώς? Τώρα θα δεις. Σαροκασένας! Επιτέλους ήρθατε! Ναι, άφησα τα χαρτιά στη μέση και ήρθα. Α, φαίνεται λοιπόν πως οι δάμες της τράπουλας είναι προτιμότερες από τις δάμες της παρέας. Α, παρακαλώ με προσβάλλετε. Εγώ έτρεξα μέσα στην πρόσκλησή σας. Κύριε Μάκη, ναι. Δεν νομίζετε πως η ώρα περνάει πιο ευχάριστα όταν κάθεσαι μαζί με ένα πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, κρατώντας του το χέρι και κοιτάζοντας ψηλά τον ορίζοντα? Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό. Εκτός βέβαια αν το πρόσωπο αυτό σου είναι αδιάφορο. Μα δεν το κατάλαβα αυτό που θέλετε να πείτε. Ξέρετε, κύριε Μάκη, εγώ είμαι παράξενος τύπος. Κλείνομαι στον εαυτό μου, θέλω να πω. Ναι, δηλαδή κλειδώνεστε. Ναι, αλλά πάνω δεν ένας άνθρωπος κομψός, εγωιτευτικός, αριστοκρατικός. Ναι, πάντοτε με συγκινήσει. Το έχω. Αφήστε και το άλλο. Αυτό άλλο.
Ποιο άλλο? Ξέρετε, οι άνδρες οι κάπως γεμάτοι, κάπως παχουλούτσικοι, είναι η αδυναμία μου. Τρελαίνομαι. Της μηνής μέρη, βαρέστε με. Ορίστε. Ρίχτε μου σφαλιάρα. Μα γιατί, τι πάθατε? Που δεν κατάλαβα τόσο καιρό τα αισθήματά σας απέναντί μου. Βέβαια, δεν είμαι αριστοκράτης όπως εσείς, αλλά επιτέλους ούτε άσχημη είμαι και επιτέλους έχω ένα όνομα. Έχω μία Πρίκα. Πρίκα. Ναι, Πρίκα. Είπατε Πρίκα. Μάλιστα. Δεν ήρθατε, κατάλαβα καλά. Πρίκα, μα ντροπή. Ντροπή να μιλάμε για Πρίκα. Αυτή την ωραία, αυτή την υπέροχη στιγμή. Το χρήμα δεν μου αρέσει καθόλου. Το αντιπαθώ πάρα πολύ το χρήμα. Και δεν μου λέτε, ο μπαμπάς σας. Ο μπαμπάς τι? Θα δώσει την Πρίκα. Ήθελα να πω, θα δώσει την καταθεσή του, λέει. Ο μπαμπάς κάνει πάντα αυτό που θα του πω εγώ. Αχ, τι υπέροχος μπαμπάς, μπράβο. Κοιτάξτε, κοιτάξτε εκεί τα χρυσαφένια κέρματα. Τα χρυσαφένια σύννεφα, ήθελα να πω. Κοιτάξτε τι υπέροχα. Πού είναι? Μπαμπά, τι γίνεται εδώ? Γιατί τραβηχτήκατε, κύριε Μάκη? Αδερφή σας δεν είναι? Ναι, αδερφή μου, ομογάλακτος. Τότε να της το πούμε να χαρεί, ε. Τι να μου πείτε? Με το Μάκη, ναι, σχεδόν αραβωνιαστήκαμε. Τι κάνατε? Αραβωνιαστήκαμε, ε. Ναι, δηλαδή, σχεδόν, όχι εντελώς. Σχεδόν. Μπράβο, τα συγχαρητήριό μου. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Τρελή από τη χαρά μου. Πρέπει να το πούμε μέσα στη μαμά, ε. Να, βλέπεις, δεν το έχουμε πει ακόμα τη μαμά μας. Ναι, σχεδόν, γι' αυτό σου πω. Να της το πω αμέσως. Γεια σου, γλύκα μου. Γεια σου. Τρέκα, πήγε να της το πεις εσύ και θα έρθω κι εγώ. Με τη νεκροφόρα. Ωρε, τι φαλιάρα ήταν αυτή. Τι είναι, τι υπάρχει? Ελάτε που να σας τα λέω. Τι συμβαίνει? Αχ, Αντώνη μου που να σας τα λέω. Πονηρίες οι βαστόκριδες. Τι συμβαίνει, πρε Βιολετέρα? Ο κύριος Μάκης και η Μέρη μας αγαπιούνται. Σώπα. Ναι, να τώρα μόλις μου τη ζήτησε σε γάμο. Σε γάμο. Σε γάμο. Μέρη, τι ακούω, είναι αλήθεια αυτό? Ό,τι πεις εσύ, μπαμπά. Κύριε Μάκη μας, τι χαρά είναι αυτή που μας δίνετε. Χαρά μου που χαίρεσαι. Δεν χαίρομαι, λέει. Δεν με βλέπεις. Πετάω. Λοιπόν, εγώ χρόνια το έλεγα. Να βάλω στο σπίτι μου ένα αριστοκράτη κι ας είναι και από τους κοκκουβάδες. Δόξα εσύ ο Θεός που συμφωνήσαμε μια φορά. Λοιπόν, απόψε θα γίνει το γλέντι. Μάκη, το γλέντι, τον αραβόλο. Πρέπει να...